Μια περίεργη και τραγική ναυτική ιστορία συνέβη από το 1917 μέχρι το 1963. Στο διάστημα αυτό μια παράξενη κατάρα συνέδεσε τρία πλοία με το ίδιο όνομα Λακωνία που βυθίστηκαν παρασύροντας το θάνατο 1600 ανθρώπους. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά αυτή την τραγική και παράξενη ιστορία με τα τρία πολύ νεκρά ναυάγια πλοίων που όπως είπαμε όλα είχαν το ίδιο όνομα. Πρώτο πλοίο. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1917 βυθίστηκε ένα πολυτελές κρουαζερόπλοιο που είχε μετατραπεί σε καταδρομικό για τις ανάγκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Χάθηκαν 12 άνθρωποι. Το όνομά του ήταν Λακωνία. Το Λακωνία ήταν ένα πολυτελές υπεροκεάνιο της εταιρείας Cunard. Από το 1914 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1916 χρησιμοποιήθηκε ως ένοπλο εμπορικό καταδρομικό για τις ανάγκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1917, όταν το εντόπισε ένα γερμανικό υποβρύχιο, το Λακωνία είχε επιστρέψει στα κανονικά του καθήκοντα ως απλό εμπορικό πλοίο. Μετέφερε 75 επιβάτες και 217 μέλη του πληρώματος. Τορπιλίστηκε από τους Γερμανούς και βυθίστηκε μέσα σε λίγες ώρες. Έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, ανάμεσα τους και δύο Αμερικάνες. Ένας από τους επιβάτες που επέζησε ήταν ο δημοσιογράφος Floyd Gibbons, ο οποίος έγραψε για την επίθεση των Γερμανών και την εγκατάλειψη των ναυαγών με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλλος στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι εξαγριώθηκαν με τους Γερμανούς και 5 εβδομάδες αργότερα κήρυξαν πόλεμο εναντίον τους. Το 2009 το Λακωνία επανήλθε στην επικαιρότητα όταν γράφτηκε ότι το πλοίο βυθίστηκε μεταφέροντας τεράστια ποσότητα σημνιού που έφτανε σε αξία τα 3 εκατομμύρια λίρες. Αν και ο Gibbons είχε αναφέρει ως φορτίο μόνο τρόφιμα, βαμβάκι και πολεμικά εφόδια. Δεύτερο πλοίο. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1942 βυθίστηκε ένα άλλο πολυτελές κρουαζερόπλοιο που εκτελούσε και αυτό χρέη για το πολεμικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νεκροί έφτασαν τους 1500. Το όνομα του πλοίου Λακωνία. Στις 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1942 ο κυβερνήτης του γερμανικού υποβρυχίου U-156 Werner Hartenstein άνοιξε πύρα εναντίον του δεύτερου πλοίου με το όνομα Λακωνία. Και αυτό, όπως ο προκάτοχός του, είχε επιταχθεί για τις ανάγκες του πολέμου. Μετέφερε σχεδόν 3.000 ψυχές, 463 ναυτικούς, 286 Άγγλους στρατιώτες, 103 Πολωνούς, 80 γυναικόπαιδα και 1.800 Ιταλούς αιχμαλώτους. Όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται, επικράτησε πανικός. Οι αιχμάλωτοι ποδοπατούνταν, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες πάγιζαν να επιβιβαστούν στις οσίβιες λεύους. Όταν ο κυβερνήτης του γερμανικού υποβρυχίου αντίκρισε το θέαμα, αντί να εγκαταλείψει τους ναυαγούς, τους βοήθησε. Έστειλε μήνυμα στα αγγλικά που ζητούσε βοήθεια, αλλά κανείς δεν απάντησε γιατί πίστευαν ότι ήταν παγίδα. Τους εντόπισε ένα αμερικανικό αεροπλάνο, αλλά δεν αντιλήφθηκε ότι οι Γερμανοί βοηθούσαν τους ναυαγούς και επιτέθηκε εναντίον τους, τρέποντάς τους σε φυγή. Τα θύματα του δεύτερου Λακωνία έφτασαν τα 1500. Οι πράξεις του Γερμανού κυβερνήτη έγιναν γνωστές, αλλά δεν επιβραβεύτηκε για τη γενναιότητά του. Αντιθέτως, δόθηκε ρητή εντολή που απαγόρευε στους Γερμανούς να προσφέρουν στο μέλλον οποιαδήποτε βοήθεια στους ναυαγούς. Τρίτο πλοίο. Στις 22 Δεκεμβρίου του 1963 βυθίστηκε ένα τρίτο κρουαζερόπλοιο, αυτή τη φορά σε περίοδο ειρήνης. Οι νεκροί έφτασαν τους 128. Το όνομα του πλοίου Λακωνία. Το τρίτο Λακωνία ήταν ελληνικό, κατασκευάστηκε από Ολλανδούς το 1929 και το 1963 πουλήθηκε σε ελληνικά συμφέροντα. Ήταν ένα εντυπωσιακό κρουαζερόπλοιο με έπιπλα από έβαινο, βαριές ταπετσαρίες και πολύτιμα έργα τέχνης στους τοίχους. Το Δεκέμβρη του 1963 διένυε μια 16ήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και οι 646 επιβάτες ήταν πλούσιοι καθώς το φθηνότερο εισιτήριο έφτανε τις 5.500 δραχμές, μεγάλο ποσό για την εποχή.
Στις 22 Δεκεμβρίου στις 11 το βράδυ, ανοιχτά της Μαδέρας, καπνός άρχισε να βγαίνει από το κομμωτήριο του πλοίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η φωτιά προήλθε από το σίδερο για τις μπούκλες που είχαν ξεχάσει ανοιχτό. Ο κόσμος άρχισε να αντιληφθεί τι συνέβαινε και η φωτιά επεκτάθηκε. Τα μεσάνυχτα έστειλαν το τελευταίο σήμα κινδύνου και πλοία άρχισαν να καταφθάνουν για να παραλάβουν τους ναυαγούς. Οι μαρτυρίες των επιζώντων ήταν αντικρουόμενες. Μερικοί κατηγορούσαν το πλήρωμα ότι πανικοβλήθηκε και προσπάθησαν να σωθούν οι ίδιοι, ενώ άλλοι τους εκθίαζαν για τη γενναιότητα και την οργάνωσή τους. Από τους 1022 ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω στο Λακωνία, χάθηκαν 128. 95 επιβάτες και 33 μέλη του πληρώματος. Το ναυάγιο καλύφθηκε εκτενώς από τις ελληνικές εφημερίδες που έκαναν λόγο για κόλαση φλογών. Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα σενάρια για σαμποτάζ, τα οποία στηρίχθηκαν σε μαρτυρίες μελών του πληρώματος που μίλησαν για ταυτόχρονες εκρήξεις σε τρία διαφορετικά σημεία του πλοίου. Ήταν το τρίτο και τελευταίο ναυάγιο πλοίου με το όνομα Λακωνία. Σαν επίλογο δεν κάνουμε κανένα σχόλιο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αντλήθηκαν πληροφορίες από το κείμενο του Μανώλη Δημελά που ερεύνησε τις υποθέσεις και αναδημοσίευσε στη σελίδα Huffington Post Greece.